Στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου στις Κορακές Ακροτηρίου έφτασαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι οι κυρίες Μητσοτάκη και Πομπέο. Οι δύο σύζυγοι μαζί με την Δάφνη, κόρη της Μαρέβας Μητσοτάκη, προσκύνησαν στο μοναστήρι και ξεναγήθηκαν στο Μουσείο της Μονής. Κατά την παραμονή τους γεύτηκαν παραδοσιακά εδέσματα που παρασκευάζουν οι μοναχές, με τη Μαρέβα Μητσοτάκη να δεσμεύεται να δει από κοντά το θέμα της ανακαίνησης της Μονής και του Μουσείου, το οποίο είχε χρόνια να επισκεφθεί. Μια απλή επίσκεψη στο ναό, στο μουσείο και ένα κέρασμα με ένα γλυκό τριαντάφυλλο. Τώρα την κυρία Πομπέο μάθαμε ότι είναι και Ορθόδοξη, Χριστιανή Ορθόδοξη. Έτσι μου είπανε και εμένα. Εξέφρασε κάτι, σας είπε κάτι? Όχι, όχι. Ήταν πολύ ευχάριστη όμως στην συνεννόηση, έτσι, στην επικοινωνία. Ενθουσιάστηκε προφανώς με αυτό που είδε, με τα εκθέματα του μουσείου σας? Ναι, ναι, με τα εκθέματα και με την εκκλησία. Γενικά πρέπει να είναι θρησκευόμενος άνθρωπος, από ό,τι κατάλαβα. Η Σούζαν Πομπέο γοητεύτηκε από την ιστορία και τους χώρους του μοναστηριού. Ενώ, όπως της εξήγησε η σύζυγος του Πρωθυπουργού, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης συνήθιζε όταν βρισκόταν στα Χανιά να πηγαίνει με τα εγγόνια του και μάλιστα περπατώντας από το σπίτι του στο συγκεκριμένο μοναστήρι, στο οποίο έγιναν και τα βαφτίσια της Δάφνης. Εδώ, σε αυτό το χώρο, ενθουσιάστηκαν οι κυρίες με τον αργαλιό και με τα εργόχειρα, με το χαλί απέναντι, αλλά κυρίως με τον αργαλιό. Η ώρα είναι 12 παρά 10 και βρισκόμαστε στο γυναικείο μοναστήρι στις Κορακές. Οι δύο κυρίες αποφάσισαν την τελευταία στιγμή να επισκεφτούν το συγκεκριμένο μοναστήρι, καθώς νωρίτερα στο πρόγραμμά τους ήταν να επισκεφτούν το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας. Το πρόγραμμα των σύζυγων Μητσοτάκη και Πομπέο μπορεί να άλλαξε, ωστόσο άνδρες της ελληνικής αστυνομίας αλλά και των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας είχαν ήδη μεταβεί στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας Τσαγκαρόλων μαζί με υπηρεσιακούς σκύλους για να διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους. Επόμενος σταθμός ήταν η παλιά πόλη και το ενετικό λιμάνι. Εκεί τις δύο κυρίες συνόδεψε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ μετά την περιήγησή τους στο γραφικό λιμάνι γευμάτισαν σε κατάστημα της περιοχής και επέστρεψαν στο ακροτήρι. Last night Prime Minister Mitsotakis so graciously hosted my wife Susan and me at his beautiful family home. It was a wonderful time. I want to thank you and Mareva for being such gracious hosts, and I hope that we can return your kindness one day before too long. Σούζαν και Μάικ Πομπέο έφτασαν χθες το βράδυ στα Χανιά με το πρωθυπουργικό ζεύγος να τους υποδέχεται με λιτά κεράσματα. Γραβιέρα με παξιμάδι, κριτικά καλυτσούνια και ρακί απόλαυσε το ζεύγος Πομπέο που διανυκτέρευσε στο ακροτήρι.